σήμερα την πρώτη τιμητική συνάντηση παραδοσιακών οργανωπαιχτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τους μουσικούς που μας θυμήσανε. Τον κύριο Βαγγέλη Ζαχωραίο, Λάβρο Μασέρα, τον κύριο Βαγγέλη Τριανταφυλάκη, τον πάτερ Αρχιμπιάδη Γιαννήση, τον κύριο Ανδρέα Ψαγό, την κυρία Μέρη Ψαγού, την κυρία Γαριφαλιό Λουσίδη, τον κύριο Αργύρη Μαμάη, τον κύριο Λεωνίδα Τριανταφυλάκη, τον κύριο Γιώργο Βαρθολομαίο, τον κύριο Ιάκωβο Σπέρτο, τον κύριο Αναστάση Καζάπη, Λορέζ. Μιχέλα Τιμάνης. Τον κύριο Μιχάλη Κοζάκη και τον κύριο Γιάννη Χρυσούδη. Δεύτερον, θα ευχαριστήσω το Σύλλογο Γυναικών με το χορευτικό και ιδιαίτερα τον δικηγόρο και φίλο μας Γιάννη Ξανθό που εμπνεύστηκε τη συνάντηση αυτή. Τους χορηγούς που με τις χορηγίες τους μας βοήθησαν για την εκδήλωση. Τον κύριο Σάββρο Κοτάκη που μας διέθεσε τα μηχανήματά του. Το δεύτερο σύγμα του συλλόγου μας. Θα ευχαριστήσω πολύ. Καλή διασκέδαση. Ελπίζω να σας δούμε και του χρόνου. Και τον οργανωπαίχτη, τον Νίκο του Μαδαράκη. Συνεχίζουμε. Καλή διασκέδαση. Η αρχιοθέτηση όλου του υλικού που έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
γιατί όταν φύγουν, θα φύγουμε και όσα έχουμε πάρει. Σήμερα δίνουμε ένα μυστικό δίπλωμα, το οποίο αφορά τη συμμετοχή τους και τη συμβολή τους στην παραδοσιακή μουσική. Κάποιοι έχουν συμβάνει περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Αλλά ο τύπος για να γίνει πετραδάκι με τραδάκι είναι ένας. Σε ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Σαμπορέο, τον δάσκαλο και τον παραδοσιακό γαλοπέτη, τον Καλαντρέα, τον Μέλη, την οικογένεια του Καταφυλάκη και από τον πατέρα και τύπη σε γυμναστία του Καταφυλάκη μου. Έχουν βγάλει τρεις μουσικούς, τέσσερις. Συγγνώμη που ξεχάσαμε κάποιους, όλοι οι οργανωπαίκτες κλήθηκαν, ίσως κάποιοι να μην ανταποκρίθηκαν, να μην μπόρεσαν, κάποιοι να μην ήθελαν, κάποιοι να ξεχάσαμε. Καμία παρεξήγηση, πρώτη φορά γίνεται και ζητούμε την κατανόησή σας. Ευχαριστώ. Σκοπό της Τσαμπούνας, μετά που παίζεται εδώ πέρα. Μετά έπαιξα το ψαρά του Κανακάρη, εδώ με ένα ψαρά παιδί το τραγούδι και μετά έπαιξα τον Παλαριστό. Όλα αυτά είναι το όλο δάλος. Ναι, απλώς βγήκανε συνεχόμενα και ίσως να μην τα καταλάβανε κάποιοι.